Γεια σας, ο παππούς ο Τάσος είμαι. Εύχομαι όλοι να είστε καλά. Σήμερα τελευταία μέρα από την πενταήμερη προπόνηση της εβδομάδας που κάνω για γράμμωση και σας έχω ήδη ανεβάσει τις υπόλοιπες μεμονωμένα κάθε μέρα της προπονήσεις μου. Σήμερα θα κάνω και θα σας δείξω τη μυϊκή ομάδα των ώμων που έμεινε. Θα κάνω 4 ασκήσεις και θα αρχίσω με τις πιέσεις ώμων με αλτήρες. Ας πάμε να τις δείξουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη άσκηση, πιέσεις ώμων καθιστός με στήριξη την πλάτη. Η λαβή μας πρέπει να είναι μια μπουνιά περίπου από τον ώμο έξω, εδώ, και από εδώ βγάζουμε τους αγώνες έξω και εδώ απλά πιέζουμε πάνω. Κοιτάμε ορθή γωνία και πάνω το χέρι δεν τεντώνει για να είναι συνέχεια σε ένταση ομής. Πάμε για 15. Ελεγχόμενα 90 κιλά. Ξεκούραση για 1 λεπτό. Πάμε στο δεύτερο σετ, 12, και να την κάνω και από μπροστά για να την δείτε. Είπαμε, έχουμε τους αλτήρες, όχι εδώ στους ώμους μας, στο άνοιγμα των ώμων, μια μπουμιά δικιά μας έξω από τους ώμους. Εδώ, όπως είμαστε, φέρνουμε έξω τους αγώνες και εδώ τι κάνουμε. Απλά σηκώνουμε πάνω με τους ώμους τους αλτήρες. Δεν τεντώνει το χέρι, κατεβαίνει μέχρι τη γωνία και ανεβαίνει πάνω. Εδώ γίνεται εισπνοή, εκπνοή, για να μπορεί συνέχεια ο ομής μας να είναι σε ένταση. Οκ, πάμε. Και καλό είναι ο αντίχειρας να είναι έξω από το αλτηράκι. Εδώ το χέρι αγώνας και επάνω. Ένα λεπτό ξεκούραση. Πάμε για το τρίτο σετ, 10 επαναλήψεις. Ξεκούραση 1 λεπτό. Πάμε και στο τελευταίο σετ που είναι πάλι 10 επαναλήψεις. Όπως είπαμε, λίγο πιο ανοιχτά από τον ώμο μας, έξω οι αγώνες και ελεγχόμενα επάνω, χωρίς να τεντώνει το χέρι, για να μπορεί ο ομής να είναι συνέχεια ενεργός. Επάνω φυσάμε, κάτω αναπνέουμε. Yeah.
Οπότε αντιλαμβάνεστε, τα κιλά πρέπει να είναι τόσα ώστε να είναι ελεγχόμενα. Πάμε για ξεκούραση ένα λεπτό για να πάμε στην άλλη άσκηση. Η οποία είναι πλάγιες εκτάσεις. Πάμε. Ένα. Ξεκούραση ένα λεπτό. Πάμε στο επόμενο σετ, 12 επαναλήψεις. Ξεκούρεση για ένα λεπτό. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο σετ. Είναι 10 επαναλήψεις. Να κάνω μια προσπάθεια ακόμα να σας μεταφέρω ποια πρέπει να είναι η αίσθηση όταν σηκώνουμε τους αλτήρες. Ενώ κρατάμε τους αλτήρες, τους αφήνουμε και κρέμονται ουσιαστικά στα χέρια μας, αλλά τις σηκώνουμε μόνο με τους ώμους μας. Σαν να κρατάμε μόνο, απλά, με τα δάχτυλα. Αυτό το πράγμα. Εδώ. Ας το δούμε και με τους αλτήρες. Εδώ. Οι αλτήρες απλά με τα δάχτυλα τους κρατάμε, δεν τους φύγουμε. Και προσπαθούμε και σηκώνουμε μόνο με τους ώμους. Πάνω. Κοντράρουμε κάτω, έλεγχο. Επάνω. Δεν χρειάζεται να σηκωθούν πάρα πολύ. Μέχρι εδώ. Τα βάρη πρέπει να είναι προς τα κάτω. Οι αγώνες πρέπει να ανεβαίνουν. Τέλος και αυτή η άσκηση, πάμε στην επόμενη αφού ξεκουραστούμε ένα λεπτό. Πάμε τρίτη άσκηση, πάλι με αλτήρες, προτάσεις μπροστά, πρώτο σετ 15, δεύτερο 12 και τρίτο 10. Πάμε. Το βάρος μας δεν ξεπερνάει τους ώμους μας. Το βάρος του αλτήρα εννοώ, έτσι παιδιά. Επάνω, όσο μπορούμε εδώ μένουμε. Καλό είναι να κάνετε μερικές πόζες ενδιάμεσα από τα σετ για να ελέγχετε το μη. Βοηθάει. Ένα λεπτό ξεκούραση. Πάμε στο δεύτερο σετ.
12 επαναλήψεις. Πάνω, λίγο αναμένο με είναι ένα δεύτερο καλό. Yes. Ξεκούρεσε ένα λεπτό. Και πάμε στο τελευταίο σετ. 10 επαναλήψεις και τα δύο τα χέρια μαζί. Yeah. Πάμε την επόμενη άσκηση, 3 σετάκια, 15, 12 και 10. Και εδώ απλά κρατάμε τα κιλά να κρέμονται και ανεβάζουμε μόνο με τους ώμους. Εδώ. Ξεκούραση ένα λεπτό. Πάμε επόμενο σετ. 12 επαναλήψεις. Yeah. Yeah. Ξεκούρεσε για ένα λεπτό. Πάμε και το τρίτο και τελευταίο σετ. 10 επανάληψεις. Πάμε δυνατά. Ξεκούρεσε. Ένα λεπτό. Και πάμε στην τελευταία άσκηση, η οποία είναι άσκηση των ώμων. Εδώ πιάνουμε τους σαλτήρες και πριν να σηκώσουμε τους ώμους μας πρέπει πρώτα να βάλουμε πίσω τους ώμους και μετά να σηκώνουμε. Όχι πιο πολύ από εδώ σηκώνεται έτσι επάνω. Πρέπει να έρθει πίσω και εδώ να ανεβάσουμε. Πάμε να το κάνουμε στην πράξη. Εδώ θα κάνουμε μία δεκαπεντάρα, μία δωδεκάρα και μία δεκάρα. Από εδώ όπως είμαστε θα πάμε πίσω και ανεβάζουμε. Μένουμε λίγο επάνω. Εδώ, οκ. Ξεκουραζόμαστε για ένα λεπτό. Πάμε στο επόμενο σετ, 12 επαναλήψεις. Με τον τρόπο που είπαμε. Πίσω οι ώμοι και κάνουμε άσκηση και μένουμε λίγο επάνω.
ένα λεπτό ξεκούραση. Πάμε και στο τελευταίο σετ. 10 επαναλήψεις. Είπαμε, βάζουμε πίσω τους ώμους μας και σηκώνουμε το βάρος, τους αλτήρες με τα τραπέζια μας. Δεν σηκώνουμε τα χέρια. Εδώ. Εντάξει, πάμε. Εδώ. Πίσω, οι ώμοι και σηκώνουμε με τα τραπέζια μας. Μένουμε λίγο επάνω. Να το κάνω και από μπροστά. Δεν είμαστε εδώ, είμαστε εδώ. Και ανεβάζουμε. Και από πίσω, να το δείτε, εδώ. Ξεκούραση. Τέλος και για σήμερα. Τελειώσαμε μια όμορφη προπόνηση για ακόμους. Ωραίες ασκήσεις. Με δώσανε καλό εμάτωμα. Έκλεισε και όλη η εβδομάδα μας και οι παιδημικές ομάδες. Θα ανεβάσω αυτό το βίντεο για να το δείτε και μετά θα κάνω ένα βίντεο όλα μαζί για να τα έχετε. Αυτοί που θέλετε. Λοιπόν, για να δούμε τους ώμους μας. Καλές προπονήσεις να έχουμε, χωρίς τραυματισμούς. Να, τρώτε σωστά παιδιά. Αυτό είναι το 75% που έχει απόλυτη σημασία για να αισθανόμαστε την καθημερινότητά μας ενεργητική και δυνατή. Πιστέψτε με, μόνο με το 75% να προσέχετε στη διατροφή σας, να παίρνετε τη σωστή ποσότητα πάντα σε πρωτεΐνη, υδατάνθρακα και καλά λιπαρά, θα δείτε μεγάλη διαφορά στον εαυτό σας. Το 25-30% είναι φυσικά το πεπάτημα, το αερόβιο για την καρδιά μας και για τη μυϊκή μας διατήρηση, αν θέλετε, ή ανάπτυξη, ανάλογα τι θέλει ο καθένας, το 20-25%. Με κάποιες αντιστάσεις, με ό,τι μπορεί ο καθένας. Είτε είναι με σκέλο το σώμα του, είτε με ένα μονόζυγο, είτε με κάψεις, είτε με έναν αλτήρα, με ό,τι μπορεί ο καθένας. Μην κάθεστε. Ενεργοποιήστε τον εαυτό σας. Χαρίστε το μια ώρα και αυτός θα σας τα ανταποδώσει εις διπλούν. Με πολύ αγάπη, ο παππούς ο Τάσος. Γεια σας.